Στη διεύθυνση Αλοδαπών Αττική κρατείται ο Τούρκο κυβερνήτη του ελικοπτέρου, ο οποίο συνελήφθη μετά την απόφαση του διοικητικού εφετείου Αθηνών να κάνει δεκτή την προσφυγή του ελληνικού δημοσίου για προσωρινή αναστολή τη χορηγή ασύλου. Ο Τούρκο στρατιωτικό συνελήφθη από του αστυνομικού στην υπηρεσία ασύλου, που είχε μεταβεί με τον δικηγόρο του με βάση διοικητική απόφαση για κράτησή του, καθώ η προσωρινή αναστολή τη χορηγία ασύλου τον επαναφέρει στην προηγούμενη κατάσταση και γι' αυτό θα μεταφερθεί και πάλι στο Ολυμπιακό χωριό που θα παραμείνει ω διοικητικά κρατούμενο. Τη Δευτέρα, η πρόοδο του 8ου τμήματο του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, η οποία έκανε δεκτό το αίτημα του Ελληνικού Δημοσίου για χορήγηση προσωρινή διαταγή, ανέφερε σε ανακοίνωση ότι το αίτημα γίνεται δεκτό για λόγου δημοσίου συμφέροντο αλλά και για το συμφέρον του ίδιου του αξιωματικού. Επίση, η προσωρινή διαταγή αναφέρει ότι η διοίκηση, το κράτο δηλαδή, θα απέχει από κάθε ενέργεια που στοχεύει στην αναχώρηση του Τούρκου από την Ελλάδα. Την ίδια ώρα, στο πρώτο σελίδο τη, η τουρκική εφημερίδα Σοτσκού αναφέρεται στην επίσκεψη του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα στην Λίμνο για τα Θεοφάνεια, το οποίο το χαρακτηρίζει σαν τουρκικό νησί και σόου με σταυρό. Ενώ στο άρθρο δημοσιεύει φωτογραφίε από την επίσκεψη του Αλέξη Τσίπρα και του πάνου καμένου στο νησί.